Mass Effect 3 είναι το τελευταίο μέρος από την τριλογία της BioWare. Για ακόμα μια φορά, έχει τον έλεγχο του διοικητή Shepard, υψηλόβαθμου αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού της Συμμαχίας. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, αναλαμβάνει την αποστολή να σώσει τον γαλαξία. Το παιχνίδι ξεκινάει με την εισβολή στη Γη από μη βιολογικές οντότητες που ονομάζονται The Reapers. Στόχος τους είναι να καταστρέψουν κάθε είδος βιολογικής ζωής στο σύμπαν, ενώ στόχος του Shepard είναι να ενώσει όλα τα είδη στον αγώνα για την επιβίωση. Στις διαταγές σου έχεις το πιο εξελιγμένο διαστημικό σκάφος που ονομάζεται Normandy. Διάσπαρτα στο σύμπαν υπάρχουν τα Mass Relays, ένα είδος συσκευών διαχείρισης σκοτεινής ύλης που δίνουν τη δυνατότητα στα σκάφη να ταξιδεύουν γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός, καθιστώντας έτσι την εξερεύνηση του διαστήματος δυνατή. Ο χάρτης του παιχνιδιού είναι τεράστιος, με διάφορα συστήματα και γαλαξίες που μπορείς να επισκεφθείς. Οι περισσότεροι από τους πλανήτες δεν είναι προσβάσιμοι, ενώ αρκετοί από αυτούς είναι επιφανειακά εξερευνήσιμοι, ώστε τα στοιχεία που θα προκύψουν να βοηθήσουν στον τελικό σκοπό. Signal confirmed. Πριν από κάθε αποστολή, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις την ομάδα σου, να αλλάξεις την εμφάνισή τους και τον οπλισμό τους. Κάθε χαρακτήρας έχει τις δικές του μοναδικές ικανότητες. Ανάλογα με τον εχθρό που πολεμάς, ορισμένα μέλη της ομάδας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά από κάποια άλλα. Για τον λόγο αυτό, αξίζει να δοθεί προσοχή στην ενημέρωση της αποστολής πριν την έναρξή της. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εχθρών, με το κάθε είδος να έχει τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες. Οι βιολογικοί αντίπαλοι συνήθως καλύπτονται όταν δέχονται πειρά, ενώ πολλοί άλλοι εχθροί επιτίθενται κατά μέτωπο. Αυτή τη φορά, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, η σφαίρα στο κεφάλι είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημα των εχθρών. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι πυρομαχικών, για παράδειγμα οι εμπριστικές σφαίρες κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στους βιολογικούς αντιπάλους, ενώ οι διατριτικές μπορούν να διαπεράσουν βαριά θωρακισμένους εχθρούς. Κάθε φορά που ανεβαίνεις επίπεδο, παίρνεις πόντους τους οποίους μπορείς να μοιράσεις σε διαφορετικές ικανότητες, τόσο για το χαρακτήρα σου, όσο και για τους υπόλοιπους της ομάδας σου. Ανάλογα με την ειδικότητα που έχεις επιλέξει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, παίρνεις τις ανάλογες ικανότητες. Για παράδειγμα, αν επιλέξεις την ειδικότητα στρατιώτη, μπορείς να ξοδέψεις πόντους στην ικανότητα Adrenaline Rush, που δίνει ένα πλεονέκτημα στη μάχη, επιβραδύνοντας το χρόνο. Η αναβάθμιση των όπλων παίζει ένα σημαντικό ρόλο αυτή τη φορά. Εξαρτήματα μπορείς να αγοράσεις και να βρεις διάσπαρτα στις αποστολές που εφαρμόζουν στο όπλο της επιλογής σου. Αυτά ενισχύουν την ικανότητα του όπλου, ανεβάζοντας τη δύναμη, την ακρίβεια και τη σταθερότητα. Όλα τα όπλα έχουν βάρος και επηρεάζουν την ταχύτητα επαναφόρτισης των δυνάμεων του Shepard. Δηλαδή, όσο βαρύτερος ο οπλισμός, τόσο λιγότερη η ταχύτητα και το αντίστροφο. Έχει την ασπίδα και τις ικανότητες των χαρακτήρα, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για κοντινή μάχη. Μετατρέπεται σε μια ψηφιακή λεπίδα που βοηθάει στις ανάλογες καταστάσεις. Είναι πλούσιο σε διαλόγους, που στο μεγαλύτερο τους μέρος δίνεται η δυνατότητα της επιλογής των απαντήσεων και ανάλογα με αυτές ακολουθείς το μονοπάτι του Paragon ή του Renegade, σαν να λέμε καλό και κακό. Οι επιλογές Paragon είναι σωστές και δίκαιες, ενώ οι αντίστοιχες Renegade είναι κάπως επιθετικές και εγωκεντρικές.
Σε διάφορα σημεία παίρνεις αποφάσεις για θέματα που θα έχουν τεράστιες συνέπειες για τους χαρακτήρες, καθώς επίσης και για ολόκληρα είδη και τους πλανήτες τους. Commander, focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. I don't know yet. But if it helps us win this war, grab your gear. Absolutely not. The Genophage is non-negotiable. The Krogan have paid for their mistakes. The Genophage has gone on long enough. Unless you enjoy watching infants born without a heartbeat. Careful! Watch the containment shield! They were much smaller in my cycle. As you can see, this base contains sensitive information. Does that include studying lost Krogan? Η πανοπλία του Shepard είναι πλήρως τροποποιήσιμη. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα, μέχρι και το χρώμα της. Διαφορετικά μέρη πανοπλίας μπορείς να βρεις με τον ίδιο τρόπο που αποκτάς τα εξαρτήματα των όπλων. Καθένα από τα μέρη της πανοπλίας δίνει στατιστικά, για παράδειγμα παραπάνω ζωή, δυνατότερη ασπίδα και άλλα πολλά. No kidding. Is that the only way in? It's the only way I know of. We'll skirt around. Stay out of its sights. I'll move up first. Don't let it target you. Σε οποιαδήποτε ανταλλαγή πυρών είναι σκόπιμο να καλύπτεσαι, καθώς τα λάθη δεν συγχωρούνται. Μπορείς να καλυφθείς σχεδόν σε κάθε σημείο της πίστας. Το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνεις από κάλυψη σε κάλυψη με διάφορους τρόπους, κάνοντάς το σε αυτόν τον τομέα παρόμοιο με το Gears of War. Οποιοδήποτε σημείο κάλυψης δεν προστατεύει εντελώς από τα εχθρικά πυρά. Για το λόγο αυτό είναι καλό να κινείσαι διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπλων. Μεγάλα και μικρά αυτόματα, σκοπευτικά τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια χειρός. Καθένα έχει διαφορετικά στατιστικά και σχεδόν κάθε όπλο έχει τη δική του αίσθηση και χειρισμό. Μακράν το καλύτερο όπλο είναι το σκοπευτικό τουφέκι. Μια καινοτομία των Mass Effect είναι ότι τα όπλα που κουβαλάς, όταν δεν τα χρησιμοποιείς, μεταμορφώνονται, μειώνοντας έτσι τον όγκο τους. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο control, μπορείς να σταματήσεις το χρόνο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις τις ικανότητες και τον οπλισμό είτε του χαρακτήρα σου είτε της υπόλοιπης ομάδας. Όλες οι ικανότητες έχουν χρόνο επαναλειτουργίας προτού μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Πολλοί εχθροί χρειάζονται το συνδυασμό των ικανοτήτων της ομάδας προκειμένου να ιτηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να επιλέγεις μέλη της ομάδας με διαφορετικές ικανότητες, ώστε ο συνδυασμός τους να επιφέρει μέγιστη ζημιά στους αντιπάλους. Η ομάδα σου χρησιμοποιεί συχνά τις ικανότητές της με δική της βούληση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να διαλέγεις εσύ το πότε θα τις ενεργοποιήσουν. Το Mass Effect 3 είναι αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, ειδικά αν επιλέξεις να κάνεις όλες τις δευτερεύουσες αποστολές. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα, είναι περισσότερο δράσεις παρά ανάπτυξης χαρακτήρα. Και οι αποφάσεις που παίρνεις στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν φαίνεται να έχουν καμία επίδραση για το τέλος. Τα γραφικά είναι πολύ ωραία στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση κάποιων textures χαμηλών αναλύσεων. Τέλος, το παιχνίδι στο σύνολό του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, αλλά σίγουρα έχει ξεφύγει από την αρχική ιδέα.